Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαβίδης Δημήτρη και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την γεωμετρική σειρά. Θα ξεκινήσουμε δίνοντα έναν ορισμό. Λέγοντα γεωμετρική σειρά, εννοούμε μία σειρά τη μορφή α επί R στην n. Η γεωμετρική σειρά χρησιμοποιείται συχνά σε ασκήσει σύγκληση ω εργαλείο επίλυση τη άσκηση. Επομένω, η συμπεριφορά τη, δηλαδή το αν συγκλίνει ή αποκλίνει, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και γνωστή. Συγκεκριμένα, λοιπόν, για την σύγκληση μία γεωμετρική σειρά α επί r στην n, διακρίνουμε τι εξή περιπτώσει. Περίπτωση πρώτη. Αν ισχύει ότι η απόλυτη τιμή του r είναι μικρότερη του 1, δηλαδή ότι ο r είναι ένα αριθμό ανάμεσα στο μείον 1 και 1, τότε η σειρά αυτή συγκλίνει στο άθροισμα α προ ένα μείον r. Για παράδειγμα, η σειρά σίγμα 5 επί 1 δεύτερο στην n έχει R ίσον με ένα δεύτερο. Επομένω, σίγουρα θα συγκλίνει και μάλιστα θα συγκλίνει στον αριθμό 5 προ 1 μείον το μείον 1 δεύτερο. Από όπου κάνοντα πράξει, είναι ίσο με τον αριθμό 13. Περίπτωση δεύτερη. Εάν έχουμε ότι το R είναι ένα αριθμό μεγαλύτερο ή ίσω του 1 και το Α είναι ένα θετικό αριθμό, τότε η σειρά μα σε αυτή την περίπτωση απερίζεται θετικά. Για παράδειγμα, η σειρά 5 επί 2 στην n, έχει ω α τον αριθμό 5 που είναι θετικό, και ω r τον αριθμό 2 που είναι μεγαλύτερο του 1. Επομένω, σύμφωνα με όσα είπαμε, αυτή η συγκεκριμένη σειρά θα απειρίζεται θετικά, δηλαδή θα συγκλίνει στο συνάπειρο. Περίπτωση τρίτη, η οποία είναι αντίστοιχη με την δεύτερη περίπτωση. Εάν έχουμε r μεγαλύτερο ίσο του 1 και αυτή τη φορά το α είναι αριθμό αρνητικό, τότε η σειρά μα θα απειρίζεται αρνητικά. Για παράδειγμα, η σειρά μείον 3 επί 6 στην n έχει ω α τον αριθμό μείον 3 και ω r τον αριθμό 6 που είναι μεγαλύτερο του 1. Επομένω, θα απειρίζεται αρνητικά, δηλαδή θα συγκλίνει στο μείον άπειρο. Και τέλο, τέταρτη περίπτωση είναι αυτή στην οποία έχουμε το r να είναι ένα αριθμό μικρότερο ή ίσω του μείον 1, ανεξάρτητα τη επιλογή του αριθμού α, δηλαδή του τι προσήμου θα έχει τότε σε αυτή την περίπτωση, που δηλαδή το R είναι αριθμό μικρότερο ή ίσω του μείον 1, λέμε ότι η σειρά μα κυμαίνεται. Για παράδειγμα, η σειρά μείον 3 και όλο στην N κυμαίνεται καθώ έχει ω R τον αριθμό μείον 3. Άρα, συγκεντρώνοντας τις προηγούμενες περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε ότι τελικά μία γεωμετρική σειρά συγκλίνει μόνο αν η απόλυτη τιμή του R είναι μικρότερη του 1, ενώ αποκλίνει για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.